Καμία συγχώνευση ή κατάργηση σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Από την υπηρεσία υποστηρίζεται πως δεν υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας σε κανένα σχολείο της περιφέρειας και πως όλα τα ιδρύματα τηρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης λειτουργίας που έχει θέσει το Υπουργείο. Για τη φετινή σχολική χρονιά, οφείλω να πω και όσον αφορά την δευτεροβάθμια, δεν υπάρχει κανένας είδους πρόταση για αλλαγή μεταβολής στις σχολικές μονάδες. Υφίσταται δηλαδή το καθεστώς που έχουμε για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας στο νομό Κοζάνης της περσινής χρονιάς. Και τους συναδέλφους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Κοζάνης πραγματοποίησαν συνάντηση με την Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία γνωμοδότησης της υπηρεσίας για αλλαγές στον χάρτη σχολικών ιδρυμάτων της περιφέρειας. Τη στιγμή αυτή η διαδικασία παρουσιάζει καθυστέρηση καθώς εκκρεμούν οι προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Στο Δήμο Κοζάνης η μοναδική εκκρεμότητα αφορά το πειραματικό γυμνάσιο. Ζητάμε στα πλαίσια της κατάργησης και της μετονομασίας πλέον του πειραματικού σχολείου πρέπει να υποστηρίξει τις θέσεις μας ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο γυμνάσιο το οποίο θα λειτουργήσει ανεξάρτητα από το 5ο γυμνάσιο. Τώρα σχετικά με τα σχολεία που λειτουργούν έχοντας πάρει παράταση, αν και υπάρχει απόφαση διακοπής λειτουργίας τους, το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει αν συνεχίσουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους είχε αποφασιστεί να ανασταλεί η διακοπή λειτουργίας τους για ένα χρόνο. Οι δικές μας προτάσεις είναι παράταση των τριών παραρτημάτων που λήγει 36 του 12, δηλαδή του Γυμνασίου Άνω Κόμης, του Γυμνασίου Τρανοβάλτου και του Γυμνασίου Εράτερας. Είναι ζήτημα υπουργικής απόφασης για το αν θα συνεχίσουν να υφίστανται ή εάν δεν θα υφίστανται οι αναστολές. Αυτή όμως η υπουργική απόφαση δεν είναι του παρόντος. Θα πάρθει με την ευθύνη της Υπουργού τον Ιούνιο, όπου λήγει η προηγούμενη υπουργική απόφαση.